Έχουμε σήμερα στην εκπομπή μας τον πρόεδρο της ΕΠΟ, τον κύριο Τάκη Παλτάκο, τον καλημερίζουμε. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Είστε καλά? Καλά, μια χαρά είναι. Είδαμε, κύριε Παλτάκο, παρακολουθήσαμε μια κλήρωση της Super League, αλλά περισσότερο αντιληφθήκαμε ότι ήταν μια πολεμική καμπάνια εναντίον της ΕΠΟ και του προσώπου σας. Δεν ξέρω αν το λάβατε έτσι, ναι. Αν έχετε άλλη αίσθηση. Εντάξει, ήταν και αυτό. Και αυτό. Είχε και κλήρωση, οπωσδήποτε, εγώ να πω. Είχε και κλήρωση. Αλλά ήταν και αυτό που λέτε. Είχε κλήρωση. Α, ωραία. Είχε και λίγο κλήρωση, ναι. Μήπως έχουν μπερδέψει στη Λίγκα τα ΕΠΟ και Λίγκα, μήπως κάποιος να τους ενημερώσει άλλο η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και άλλο συνεταιρισμός των ομάδων που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα? Κοιτάξτε, να σας πω κάτι το οποίο το έχω πει πολλές φορές, αλλά δεν γίνεται εύκολα κατανοητό από αυτούς οι οποίοι έχουν την οικονομική δύναμη, δηλαδή τις μεγάλες ομάδες, δεν εννοώ μόνο τις μεγάλες ομάδες, ενώ όλες τις ομάδες της Super League 1. Δεν μπορούν να αντιληφθούν ότι η Λίγκα, η συγκεκριμένη, δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα μέλος της ΕΠΟ, όπως είναι και οι υπόλοιπες ΕΠΣ. Η ΕΠΟ δεν κάνει διακρίσεις και δεν μπορεί να κάνει διακρίσεις. Η ΕΠΟ είναι το σύνολο, αν μιλήσουμε και λίγο στα παλιά μαθηματικά, και οι υπόλοιποι είναι υποσύνολα μέσα στο σύνολο. Η Λίγκα λοιπόν αυτό, και δεν είναι τώρα, διαχρονικά δεν μπορούσε να το καταλάβει, τώρα ίσως λίγο παραπάνω. Ναι. Δεν μπορούν να το καταλάβουν. Λέει, επειδή εμείς έχουμε τις μεγάλες ομάδες, μα η ΕΠΟ δεν ενδιαφέρεται μόνο για τις μεγάλες ομάδες, ενδιαφέρεται πρωτίστως για τις μικρές ομάδες των απλών ανθρώπων που παίζουν μπάλα σε όλη την Ελλάδα. Και όταν λένε ότι η ΕΠΟ έχει παίρνει πολλά λεφτά από τη Λίγκα κτλ., δεν ξέρω σου παίρνει πολλά λεφτά, αλλά πού τα διαθέτει. Για τις εθνικές ομάδες, να σας θυμίσω ότι η ΕΠΟ έχει 14 εθνικές ομάδες. Ανδρών και γυναικών. 14. Δεν είναι μόνο οι ανδρών και γυναικών που ξέρουν όλοι. Αυτές οι ομάδες έχουν έξοδα. Τα χρήματα λοιπόν που παίρνει η ΕΠΟ πηγαίνουν κατεξοχήν στις 14 αυτές εθνικές ομάδες, πηγαίνουν στις ΕΠΣ και διαχέονται και πάλι στο ποδόσφαιρο. Βεβαίως υπάρχει και μισθολόγιο του προσωπικού. Πρέπει να πληρωθούν. Αυτό είναι όλο. Κατηγορήστε όμως, κύριε Παλτάκο, όχι απαραίτητα εσείς, αλλά η ΕΠΟ, ότι δεν δίνει τα χρήματα σε ερασιτεχνικές ομάδες όσο όφιλε να κάνει, ή τουλάχιστον τα χρήματα που έπρεπε να δώσει. Ασφαλώς δίνεται χρήματα. Αυτό λέει η άλλη πλευρά. Ναι. Και γι' αυτό θα φροντίσουμε εμείς, σαν Super League, να πάρουν επιτέλους οι ερασιτεχνικές ομάδες και ο ερασιτεχνικός αθλητισμός στο ποδόσφαιρο, δηλαδή τα χρήματα που το αξίζουν. Καταρχήν, αν μας πούνε αυτοί που τα λένε αυτά, αν μας πούνε μία ομοσπονδία από τις 211 που έχει η FIFA, στην οποία να γίνεται αυτό, ευχαρίστως να ακολουθήσουμε. Εκείνο το οποίο γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο, και στην UEFA βέβαια πανευρωπαϊκά, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι ότι οι ομοσπονδίες έχουν το σύνολο του ποδοσφαίρου, δηλαδή για να το πω απλά, και το είπα προχθές και στην Εκκλησία Επιτροπή, όποιος παίζει μπάλα στην Ελλάδα είναι ΕΠΟ. Είτε είναι μια μεγάλη ομάδα, είτε είναι η ομάδα ενός χωριού στην Ιθάκη. Γιατί υπάρχει και τέτοια ομάδα, ενός μικρού χωριού στην Ιθάκη. Όλα είναι ΕΠΟ. Γιατί έτσι γίνεται παγκόσμια. Δεν είναι ελληνικό φαινόμενο, δεν είναι πρωτοτυπία. Είναι πανευρωπαϊκό και παγκόσμιο γίγνεσθε στο ποδόσφαιρο. Όποιος λοιπόν θέλει να το σπάσει αυτό, θα πρέπει να αντιλαμβάνεται ότι δεν κοντράρει την ΕΠΟ ξεχωριστά, κοντράρει το παγκόσμιο ποδοσφαιρικό γίγνεσθε. Με ακούτε? Μπορεί να το κάνει αυτό όμως, ναι, βεβαίως. Μπορεί να το κάνει αυτό η Super League με τη συνδρομή του Λευτέρη Αυγεννάκη. Γιατί είδαμε μια ρητορική που ουσιαστικά οι λέξεις άλλαζαν, η φιλοσοφία είναι η ίδια για τα χρήματα που δίνει η Super League στην ΕΠΟ. Κοιτάξτε κάτι, ο νόμος, μια κυβέρνηση έχει την δύναμη του νόμου. Και ο νόμος μπορεί να λέει οτιδήποτε. Ό,τι θέλεις να βάλεις στο νόμο, το βάλεις. Εκεί που προσκρούει ο νόμος είναι στο Σύνταγμα. Πρέπει δηλαδή ο νόμος να είναι σταγματικός. Αν ο νόμος δεν είναι σταγματικός, δεν θα εφαρμοστεί. Εγώ έχω πει και άλλη φορά ότι το Σύνταγμα προβλέπει με ακρίβεια την σωματιακή αυτονομία. Τα σωματεία, όπως είναι η ΕΠΟ, σωματείο είναι η ΕΠΟ, έχουν αυτονομία εκ του Συντάγματος. Όποιος δηλαδή με νόμο προσπαθεί να μπει στα εσωτερικά του σωματείου και να καθορίσει θέματα που αφορούν το σωματείο το ίδιο και τη γενική του συνέλευση, στην ουσία ψηφίζει ένα νόμο αντισταγματικό. Άρα λοιπόν,
αυτό η ΕΠΟ θα το εντός εισαγωγικών θα το αξιοποιήσει. Όταν δηλαδή περνάνε νόμοι οι οποίοι παρεμβαίνουν στα εσωτερικά της ΕΠΟ και λένε ποιος θα δίνει λεφτά, πού θα τα δίνει τα λεφτά, δεν έχει δικαίωμα το κράτος να το κάνει αυτό. Γιατί υπάρχει σύνταγμα. Η Ελλάδα, το πω και άλλη φορά, δεν είναι ασύνταγτη χώρα. Είναι χώρα συντεταγμένη. Αυτό σημαίνει ότι έχει σύνταγμα. Και το σύνταγμα πρέπει να εφαρμόσει. Ο κύριος Αυγενάκης δεν το γνωρίζει αυτό και τόσο, με τόσο μεγάλο ενθουσιασμό ανακοίνωσε ότι θα περάσει τροπολογία για να στηρίξει την απόφαση του κυρίου Μαρινάκη και των συνεταίρων του στη Λίγκα για να μειωθεί το ποσοστό που δίδεται στην ΕΠΟ. Προφανώς, κοιτάξτε, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να απαντήσω. Υπουργός είναι, δηλαδή. Αλλά... Δεν είναι θυρωρός. Προφανώς το γνωρίζει. Αλλά από εκεί και πέρα υπάρχουν θέματα κυβερνητικής πολιτικής, τα οποία εγώ δεν θέλω να επισέλθω. Δεν είναι και ο ρόλος μου τώρα, γιατί δεν μιλάω πια σαν δικηγόρος, μιλάω σαν θεσμικό όργανο, μιλάω σαν πρόεδρος Νέας Ομοσπονδίας. Οπότε δεν θέλω να επισέλθω στα εσωτερικά, τα κυβερνητικά. Εκείνο το οποίο μπορώ να πω, δεν ξέρω γιατί το κάνει, σίγουρα το ξέρετε έτσι, δεν ξέρω γιατί το κάνει. Εκείνο όμως το οποίο μπορώ να πω με βεβαιότητα είναι ότι διαχρονικά, αν το πάρει κανείς, και παγκόσμια, αν το πάρει κανείς, γιατί σε πολλές χώρες του κόσμου γίνεται προσπάθεια η κυβέρνηση να επιβληθεί στο ποδόσφαιρο και ξέρετε γιατί το κάνει αυτό η κάθε κυβέρνηση. Γιατί δεν μπορεί καμία κυβέρνηση πλέον να κινητοποιήσει τις μάζες που κινητοποιεί το ποδόσφαιρο. Δεν γίνεται. Δεν μπορείς να το κάνεις. Δεν μπορείς να μπεις στον κόσμο και να έχεις τέτοια λαϊκότητα σαν κυβέρνηση, σαν αυτή που έχει, ας πούμε, ο ΠΑΟΚ της οπαδούς. Να πω ένα παράδειγμα που αφορά τη Θεσσαλονίκη. Καμία κυβέρνηση δεν μπορεί να κινητοποιήσει τον κόσμο που μπορεί να κινητοποιήσει ο ΠΑΟΚ. Όταν το βλέπουν αυτό οι κυβερνήσεις, εντός εισαγωγικών, θα με επιτρέψετε την έκφραση, ζηλεύουν. Τι γίνεται εδώ. Και προσπαθούν να παρέμβουν για να πάρουν ένα κομμάτι από αυτή τη λαϊκότητα που έχει το ποδόσφαιρο. Αυτή είναι η πρόθεση, αυτό είναι το θέμα. Και βεβαίως ο καθένας που έχει συμφέρον του θα να οικειοποιηθεί αυτή την κυβερνητική προσπάθεια. Δεν μπορεί να πετύχει όμως αυτή η προσπάθεια. Και όπως είδατε μέχρι τώρα δεν έχει πετύχει. Πώς να πετύχει. Τώρα, λέω, θέλει λίγο. Μα δεν μπορεί να πετύχει, μα ξέρουμε όλοι ότι δεν μπορεί να διορίσει τον κύριο Κλάτιμπερκ ή εμένα η Λίγκα αρχιδιαιτητή. Δεν δικαιούνται, δεν μπορώ να καταλάβω πού βασίζονται, εκτός αν το πολεμικό κλίμα είναι ο μοναδικός στόχος αυτής της διοίκησης της Super League. Δεν ξέρω αυτό. Η ένταση, συνεχόμενη η ένταση. Δεν θέλω να πιστεύω ότι είναι έτσι. Είναι κάτι το οποίο ενοχλεί, δεν υπάρχει αφολία. Είναι μια κατάσταση πολεμική η οποία δεν ωφελεί το ποδόσφαιρο, δεν το ωφελεί σε καμία περίπτωση. Και επίσης είναι κάτι άλλο το οποίο μου κάνει εντύπωση. Η Ελλάδα σαν χώρα έχει Υπουργείο Ανάπτυξης. Το Υπουργείο Ανάπτυξης εκ του νόμου θέτει τις προϋποθέσεις για να γίνονται στην Ελλάδα επενδύσεις. Το οποίο το θεωρούμε όλοι φυσιολογικό. Αυτό είναι το φυσιολογικό. Είδατε εσείς να υπάρχει κανένας συνεταιρισμός επενδυτών που λένε ότι ποιο Υπουργείο, εμείς θα βάλουμε τους κανόνες πώς θα επενδύουμε. Πού γίνεται αυτό. Σε ποια χώρα του κόσμου οι επενδυτές λένε, επειδή επενδύουμε, εμείς θα βάλουμε τους κανόνες. Δεν γίνεται ξανά. Πώς λοιπόν στο ποδόσφαιρο θα γίνει αυτό. Πάρχονται αυτοί που επενδύουν. Και εντάξει, επενδύουν. Δεν μπορεί να τις κάνεις κουβέντα. Αλλά εσύ που επενδύεις, εσύ θα βάλεις και τους κανόνες για τη δική σου επένδυση. Πού γίνεται αυτό. Σε ποια χώρα. Στην Ελλάδα. Στη χώρα που διέδωσε τη δημοκρατία. Είμαστε οδηγοί, είμαστε πρωτοπόροι. Είμαστε πρωτοπόροι. Έτσι, υπ' αυτή την έννοια μπορούμε να το δούμε. Ναι, υπ' αυτή την έννοια. Ότι έρχονται οι επενδυτές του ποδοσφαίρου και λένε εμείς θα αποφασίζουμε πώς θα επενδύουμε. Είναι λογικό αυτό. Δεν θα υπάρχει λογικό καθόλου. Βλέπω ότι με πολλούς πολιτικούς, κύριε Μπαλτάκο και Κώστα, να εξετάζουν οι ίδιοι κατηγορίες και βαριές κατηγορίες, να το διαχειρίζονται οι ίδιοι. Έχουμε μια αυτοδιαχείριση στην Ελλάδα γενικότερα. Εντάξει, τι να πω σε αυτό τώρα. Ο κόσμος καταλαβαίνει. Τίποτα. Εγώ αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω είναι χρόνο να ασχοληθείτε σοβαρά με τα θέματα του ελληνικού ποδοσφαίρου, του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, των εθνικών ομάδων, των οικονομικών ζητημάτων της ΕΠΟ. Έχετε, όταν συνέχεια η Λίγκα βρίσκει κάτι για να σας ταράξει, για να σας κλέψει το χρόνο. Κοιτάξτε, οπωσδήποτε μειώνεται πολύ ο χρόνος ο οποίος πρέπει να αφιερώνεται σε αυτά τα οποία είπατε.
Ο χρόνος εφευρίσκεται. Δεν μπορεί να τον, τον χρόνο μπορείς να τον δημιουργήσεις αν έχεις την πρόθεση και τη διάθεση. Αλλά σίγουρα στον μειώνει πάρα πάρα πολύ μια επιθετικότητα, μάλλον όχι επιθετικότητα, μια ας το πούμε έτσι ανταγωνιστικότητα, η οποία δεν θα καταλήξει πουθενά. Δεν, και δεν μπορεί να καταλήξει. Δεν μπορώ να το καταλάβω το πράγμα. Πράγματι, εγώ όταν εκλέχτηκα, τις πρώτες 20 μέρες έκανα 4 ταξίδια λόγω εθνικής ομάδας και τα λοιπά. Το οποίο είναι πάρα πολύ ευχάριστο, πάρα πολύ ικανοποιητικό, δηλαδή ενθουσιάζεσαι όταν ασχολείσαι με την εθνική ομάδα. Αμέσως μετά ξεκίνησε αυτή η διαδικασία να είναι ο Α ή να είναι ο Β και να γιατί να φύγει ο Α και να δεν μας αρέσει ο Β. Οπωσδήποτε τρώει χρόνο. Πολύτιμο χρόνο. Δεν έχω κάτι άλλο σε αυτό. Λοιπόν, να ρωτήσω το εξής. Είστε ήδη με 2 μήνες στην ηγεσία της ΕΠΟ. 1η Αυγούστου, ναι, 1η Αυγούστου θα κλείσω 2 μήνες. Έτσι. Τη Δευτέρα, δηλαδή κλείνω 2 μήνες. Ποιο είναι το μεγαλύτερο... Δευτέρα. Ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, κύριε Μπαλτάκου, του ελληνικού ποδοσφαίρου? Του εραστεχνικού, του επαγγελματικού, ό,τι εσείς έχετε εντοπίσει. Το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι το μητρό, το κρατικό, στο οποίο δεν μπορούν να μπουν οι μικρές ομάδες της επαρχίας. Διότι εκείνο το οποίο έχει συμβεί είναι ότι για να πάει να μπορέσει μια ομάδα από ένα μικρό χωριό ενός νομού, οποιοδήποτε, ή αντιπεριφέρειας όπως τη λένε τώρα, να μπορέσει να παίξει, θα πρέπει να κάνει πράγματα τα οποία δεν μπορεί να τα κάνει ούτε ο Πιερακάκης. Δηλαδή να βγάλει τέτοια παράπονα και τέτοιες βεβαιώσεις. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή πάμε να καταργήσουμε τη γραφειοκρατία και λέμε ότι ο Πιερακάκης είναι πολύ μεγάλος και πολύ γίγαντας γιατί το κατάφερε. Για να δείτε πώς μπορεί ένα χωριό της περιφέρειας Θεσσαλονίκης, δεν λέω μόνο μέσα στην πόλη, δεν λέω μόνο στην περιφέρεια, αλλά και στην πόλη, δεν λέω μόνο για την πόλη, λέω γενικότερα, πώς θα καταφέρει να μπει εκεί. Προτιμώ τα σωματεία, γιατί έχει και κόστος. Δεν είναι μόνο γραφειοκρατία, έχει και κόστος που να βρουν δικηγόρο, που να πληρώνουν. Τα σωματεία αυτά δεν έχουν στην κυριολεξία λεφτά οι άνθρωποι, θα βάζουν εξιδίων, προσπαθούν μόνοι τους να ζήσουν τα σωματεία τους. Και ξαφνικά έρχεται η κυβέρνηση και λέει ότι για να παίξει μπάλα, δεν θα σε αφήνει ο Δήμαρχος να μπει στο δημοτικό γήπεδο. Γιατί άμα σε αφήσει ο Δήμαρχος θα εκπέσει. Δηλαδή κάτι πράγματα απίστευτα. Και για να το κάνεις αυτό, θα πρέπει να συμπληρώσεις και μια βρονταριά έντυπα. Κάθε χρόνο. Όχι άπαξ. Αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα. Να ρωτήσετε το Σάββατο Δημητριάδη να σας πει γι' αυτό. Νομίζω ότι αυτός έχει 40 σωματεία που δεν είναι στο Μητρό. Πώς θα κάνει πρωτάθλημα ο Δημητριάδης όταν 40 σωματεία του δεν μπορούν να παίξουν. Και ξέρετε σε άλλες ενώσεις. Το προσώπιο είναι μεγαλύτερο. Δηλαδή έχει κάποιος 80 σωματεία, στο Μητρό είναι 12. Πού τα έχουμε να κάνουμε. Ωραία. Πώς θα φανεί λοιπόν σε μια κυβέρνηση ότι σε όλη την Ελλάδα δεν θα παιχθεί καθόλου ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο γιατί δεν μπορούν να παίξουν. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Και ένα θέμα, κύριε Μπαλτάκο, αυτό με το Μητρό που αρκετές φορές ο κ. Αυγενάκης ιτήθηκε στα δικαστήρια από ομάδες που προσέβηκαν στη δικαιοσύνη και στο τέλος δικαιώθηκαν, είτε γιατί δεν τους άφηναν να έχουν δικαίωμα ψήφου στις ομοσπονδίες που είχαμε εκλογές, είτε για άλλα ζητήματα. Δηλαδή υπάρχει και, και η ιστορία ότι υπάρχει. Δεν είναι και πολύ σόι όλο αυτό με το Μητρό. Έχει αποφαθεί δικαιοσύνη για όλο αυτό. Έτσι είναι, πράγματι. Αλλά ξέρετε τι γίνεται για να πας στα δικαστήρια. Πρέπει να είσαι δικηγόρο. Ο δικηγόρος θέλει να μιλήσει. Μιλάμε για σωματεία τα οποία προσπαθούν να επιβιώσουν με τεράστιες δυσκολίες για να μπορεί ο απλός καθημερινός άνθρωπος την Κυριακή να πάει να παίζει μπάλα ερασιτεχνικά. Η ΕΠΟ ασχολείται ιδιαίτερα με το θέμα αυτό και πρέπει να ασχολείται. Δεν είναι μόνο ο ΠΑΟΚ, ο Άρης, ο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΑΕΚ, δεν είναι μόνο αυτό. Γιατί και οι οπαδοί αυτών των ομάδων σε κάποιο τοπικό σωματείο είναι τεταγμένοι, είναι φύλαθροι, παίζουν μπάλα. Δεν είναι μόνο οι μεγάλες ομάδες. Η Λίγκα καλώς κάνει και πρέπει να ασχολείται με τις μεγάλες ομάδες. Αλλά η ΕΠΟ δεν μπορεί να ασχολείται μόνο με τη Λίγκα. Δεν γίνεται. Υπάρχει το τεχνικό ποδόσφαιρο που είναι πρωταρχικό. Γιατί το έχω πει και άλλη φορά, το ποδόσφαιρο είναι λαϊκό άθλημα. Δεν είναι το άθλημα της ελίτ για να παίζουν 5-10 άνθρωποι. Είναι λαϊκό, ευρύ, κοινωνικό άθλημα και πρέπει η ΕΠΟ να φροντίζει για αυτούς. Για τα χιλιάδες σωματεία. Μπορεί να αφήσουμε τα 4.000 σωματεία περίπου να γίνουν 2.000 λόγω του κρατικού Μητρώου. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα που ασχολεί την Ευαρσίνη. Όχι η διαιτησία. Εμένα για να κλείσουμε σιγά σιγά πάντα έτσι με... Πάντα όχι η διαιτησία. Το κρατάμε αυτό, Στέργιο. Που είπε ο Παλτάκος. Όχι η διαιτησία. Πήγα να πω ότι πάντα μου αρέσει, Κώστα, η νυφαλιότητα του κ. Παλτάκου και
γενικότερα όταν πράγματα δείχνουν έτσι να είναι σε αναστάτωση, με εντυπωσιάζει η νυφαλιότητά του και ως επιτοπλίστων μέχρι τώρα τουλάχιστον πέφτει μέσα σε αυτά που λέει. Ίσως από εκεί πηγάζει η ηρεμία του από την χρόνια τριβή του. Πέφτει μέσα διότι είναι νομικός και ξέρει, μπορεί να αντιληφθεί αυτά που ακούει, αν έχουν βάση ή δεν έχουν βάση. Και αυτά που ακούμε από τη Λίγα και τον κύριο Βιαννάκη δεν έχουν νομική βάση. Καμία. Ναι, το καταλαβαίνουμε και εμείς που δεν είμαστε νομικοί. Ιστορία με την πολυδιοκτησία. Το πόσο ήρεμος ήταν και τελικά έπεισε μέσα σου τι είπε. Μια τελευταία ερώτηση από μένα, κύριε Μπαλτάκο. Είναι εβδομάδα ευρωπαϊκών αγώνων για τις ελληνικές ομάδες. Και ένα σχόλιο για την εθνική, με την ευκαιρία που σας φιλοξενούμε, γιατί κατά κοινή ομολογία τα πήγε περίφημα. Έτσι. Έτσι. Λοιπόν, κοιτάξτε, για τις ομάδες που παίζουν στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, η ΕΠΟ έβγαλε ανακοίνωση, η οποία όμως δεν παίχθηκε σχεδόν πουθενά, γιατί ασχολούνται όλοι με την διαιτησία, και η οποία ανακοίνωση έλεγε ότι ερχόμαστε τα καλύτερα για όλες τις ομάδες και μακάρι να προκριθούν. Η είδηση αυτή όμως, επειδή και εσείς δημοσιογράφοι είσαστε και ξέρετε τι πουλάει και δεν πουλάει, δεν ήταν, επειδή ήταν μια ενωτική είδηση, μια ενωτική διαδικασία, μέσα στο πνεύμα της αντιπαλότητας δεν πέρασε. Γιατί το σκεπτικό είναι πώς τσακώνεται το Α με το Β. Όταν πας και λες ότι μακάρι να περάσουν όλες οι ομάδες, πόσες είναι, όλες, πώς και να λέγονται. Ή από τότε αυτό. Και αυτή είναι και η ευχή. Μακάρι να περάσουν όλες οι ομάδες. Τώρα για την εθνική ομάδα, το επόμενο στοίχημα είναι το εξής. Η εθνική ομάδα έχει προκριθεί, όπως ξέρουμε. Ανέβηκε η κατηγορία, τελείωσε αυτό. Έχουμε όμως δύο αγώνες το Σεπτέμβριο, οι οποίοι για την ομάδα, την εθνική, δεν έχουν βαθμολογικό ενδιαφέρον. Δηλαδή, να το πω απλά και να χάσει και τους δύο δεν σημαίνει τίποτα. Άρα λοιπόν το μεγάλο στοίχημα είναι να κερδίσει και τους δύο, να τερματίσει αίτητη, γιατί αυτό δημιουργεί και εντυπώσεις ευρύτερες, καλές, και ταυτόχρονα ανεβάζει το ηθικό των ποδοσφαιριστών εν ώψη του επόμενου γύρου που θα είναι, πιστεύω, το Μάρτιο. Άρα λοιπόν αυτό που αυτή τη στιγμή προσπαθεί η ΕΠΟ είναι να βοηθήσει τον προπονητή και βεβαίως τους ποδοσφαιριστές να έχουν την καλύτερη δυνατή προετοιμασία για να κερδίσουν και τις δύο αγώνες Σεπτεμβρίου. Δηλαδή στην Κύπρο εκτός και στην Ιρλανδία, με την Ιρλανδία εντός. Στο Βόλιο. Εντός. Αυτό μπορώ να πω. Ωραία. Ωραία. Είχαμε και άλλα να ρωτήσουμε για την εθνική, αλλά αναλωνόμαστε με ανόητα θέματα. Τέλος πάντων, πρέπει να τα ερωτήσουμε και αυτά. Και βασικά αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι, ποιο είναι το σκεπτικό σας, και να κλείσουμε με αυτό, Στέργιο, με τον κύριο Μπαλτάκο, για την έδρα της εθνικής ομάδας τα επόμενα χρόνια. Έδρα μόνιμη, λέτε. Μόνιμη έδρα, ποια είναι η σκέψη αυτό. Έδρα. Όχι. Θα είναι ποτέ το Ηράκλειο. Εμένα η σκέψη μου είναι ότι η εθνική... Όχι, θα σας πω. Εμένα η σκέψη μου είναι ότι η εθνική πρέπει να παίζει σε όλη την Ελλάδα, οπουδήποτε υπάρχει γήπεδο, γιατί δεν είναι όλες οι πόλεις που το έχουν, γήπεδο UEFA. Δηλαδή δεν μπορούν να παίξουν, ας πούμε, στην Κατερίνη π.χ. αν το γήπεδο δεν είναι αποδεκτό από την UEFA που έχει συγκεκριμένες προδιαγραφές. Εκεί που μπορούμε να παίξουμε είναι μόνο τα γήπεδα προδιαγραφών UEFA, τα οποία είναι λίγα. Αυτό θέλω προσωπικά. Δηλαδή να παίζει εθνική παντού, σε όλη την Ελλάδα. Όχι μόνο στην Αθήνα. Το τονίζω αυτό. Όχι μόνο στην Αθήνα. Μάλιστα. Τώρα, να ρωτήσω και για τον τελικό. Γιατί νομίζω ήταν δική σας ιδέα η Νέα Υόρκη. Ναι. Πρωτοποριακή. Ναι, αυτό οφείλεται στο ότι κατά κάποιο τρόπο και εντός εισαγωγικών μιμήθηκα ή ζήλεψα το γεγονός ότι, ας πούμε, η Manchester United και η Crystal Palace, δύο αγγλικές ομάδες πασίγνωστες σε όλους μας, στις 19 Ιουλίου, πριν μερικές μέρες, αγωνίστηκαν φιλικό παιχνίδι στη Μελβούρνη. Γιατί πήγαν οι αγγλικές ομάδες στη Μελβούρνη? Γιατί οι Αυστραλοί είναι Άγγλοι στην ουσία. Απόγονοι Άγγλων. Και να, να διαδώσουν τον brand. Πώς? Διαδίδουν και τον brand. Όταν λοιπόν, ακριβώς, όταν λοιπόν ξέρουμε ότι στη Νέα Υόρκη υπάρχουν, και όχι μόνο στη Νέα Υόρκη, Βοστόνη, Φιλαδέλφια, σε όλη την ακτή αυτή των ΗΠΑ, Σικάγο, Τορόντο πιο πέρα, ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ελληνική κοινότητα, αφενός μου πρέπει να ικανοποιήσουμε και αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι σε μεγάλο βαθμό πονάνε την Ελλάδα πιο πολύ από εμάς που είμαστε εδώ, να τους ικανοποιήσουμε πρώτον. Και δεύτερον, να αυξήσουμε σε δραματικό επίπεδο, το λέω λίγο ανάποδα τη λέξη δραματικό, τα έσοδα των ομάδων. Mm-hmm. Και ψέφω. Διότι ένας αγώνας που θα γίνει, αν γίνει τελικά, αν το καταφέρουμε, στο γήπεδο Νέας Υόρκης που είχε παιχθεί και το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα το 1994, αν θυμόστε, ένα γήπεδο 80.000 θέσεων, αν αυτό το γήπεδο γεμίσει από τους Αμερικανούς,
τότε τα έσοδα των ομάδων σε σχέση με το ΆΚΑ με τις 50.000 που είχαμε εδώ, γιατί εκεί τα εισιτήρια δεν θα είναι 10-20, δεν υπάρχουν εισιτήρια 10 και 20 ευρώ εκεί, τα έσοδα των ομάδων θα είναι δεκαπλάσια ή και παραπάνω. Άρα και χαρά θα δώσουμε στον κόσμο εκεί και λεφτά θα πάρουν οι ομάδες και βεβαίως δεν θα έχουμε επεισόδια. Γιατί εκεί θα γίνει τίποτα. Ούτε μαχαιρώματα, ούτε φωτοβολίδες, ούτε τίποτα πολλά. Αυτή είναι η σκέψη. Και το εξετάσουμε τώρα. Λοιπόν, καλό κουράγιο. Αν είναι εφικτό. Ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Καλό κουράγιο, γιατί θα χρειαστεί κουράγιο και υπομονή. Να είστε καλά, κύριε Μπαλτάκο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ.